Κύριε Μαυρόπουλε, μας ακούτε? Μαυρόπουλο. Ναι. Κύριε Μαυρόπουλε, καλησπέρα. Λέγαμε προηγουμένως ότι σήμερα οι καιρικές συνθήκες είναι κάπως βολικότερες σε σχέση με χθες. Παρ' όλα αυτά, είχατε μαζική συμμετοχή στην συγκέντρωση αυτή έξω από την τρίτη και την τέταρτη υγειονομική περιφέρεια και πραγματοποίησατε και την πορεία προς το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Θέλουμε λίγο να μας μιλήσετε για τα αιτήματα, για ποιο λόγο πραγματοποιήθηκε η χθεσινή συγκέντρωση. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, οι καιρικές συνθήκες για μας δεν παίζουν ρόλο όταν πρόκειται για το δίκαιο των εργαζομένων. Mm-hmm. Το πρώτο είναι αυτό. Ναι. Τώρα, όσον αφορά τα αιτήματα, τα αιτήματα τα δικά μας, mm-hmm. αυτό που προσπαθεί μάλλον να κάνει η κυβέρνηση, ας το πάρουμε από την αρχή, είναι το εξής. Mm-hmm. Να δημιουργήσει και να διασπάσει το νοσηλευτικό προσωπικό. Και τι εννοώ, διάσπαση. Ναι. Εννοώ ότι θέλει να δημιουργήσει δύο κατηγορίες mm-hmm. Νοσηλευτών, mm-hmm. η μία θα είναι πανεπιστημιακού και τεχνολογικού επίπεδου, δηλαδή ΠΕ και ΤΑΕ νοσηλευτές, mm-hmm. και η άλλη θα είναι η ΔΕΕ, mm-hmm. τους οποίους κατά πάσα πιθανότητα στο απότερο μέλλον να είμαστε η τελευταία βαθμίδα mm-hmm. που θα μπορέσει να υπάρξει στο νοσοκομείο. Μάλιστα. Εξ αυτού, εμείς αντιπροσωπεύουμε περίπου το 45% του νοσηλευτικού. Μάλιστα. Το υπόλοιπο είναι οι πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης. Mm-hmm. Μάλλον ο Υπουργός, εγώ εκεί ποντάρω ότι δεν γνωρίζει mm-hmm. το τι γίνεται στα νοσοκομεία. Μάλιστα. Και γιατί το λέω αυτό. Ναι. Εγώ είμαι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Mm-hmm. Έχω βγάλει μια σχολή και το πτυχίο το οποίο πειρά γράφει βοηθός νοσηλευτή. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, βεβαίως. Δεν λέει πουθενά ότι εγώ θα πρέπει να είμαι κάτι άλλο. Mm-hmm. Δηλαδή αυτόματα διαγράφει το πτυχίο το οποίο έχω πάρει εγώ και 15 άλλοι χιλιάδες συνάδελφοι ΔΕΕ. Mm-hmm. Δηλαδή, γιατί θέλει να το... Ναι. Δεν δημιουργεί δηλαδή ούτε καν νοσηλευτές δύο ταχυτήτων, ας πούμε, μπορούμε να το πούμε έτσι. Δηλαδή... Όχι φυσικά. Ναι. Όχι. Και θα σας πω και κάτι ακόμα και mm-hmm. να το ξέρουν οι ακροατές σας. Mm-hmm. Εμείς, αν θέλει να το κάνει αυτό ο Υπουργός, δεν του βγαίνει με απλά μαθηματικά. Ναι. Και τι εννοώ με αυτό. Mm-hmm. Ότι εμείς είμαστε που κρατάμε τα νοσοκομεία όρθια. Mm-hmm. Εμείς είμαστε που κρατάμε τα νοσοκομεία ζωντανά. Εμείς είμαστε που κάνουμε και μονά ωράρια. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε που δεν έχουμε σε βάρδιες μας ΤΑΕ ή ΠΕ. Γιατί απλά δεν φτάνουνε. Μάλιστα. Πώς είναι δυνατόν να έχεις εσύ υπάλληλο πολύ χαμηλότερης βαθμίδας έτσι όπως εσύ θέλεις mm-hmm. να το δημιουργήσεις και να ζητάς από μένα να σου κάνω φλεβοκέντηση, δηλαδή να σου περνάω τον ορό, ας πούμε, mm-hmm. ή να βοηθάω τον γιατρό όταν θα περάσει ένα λεβάνι ή έναν ουροκαθετήρα. Mm-hmm. Αυτά θα μας απαγορεύσει, mm-hmm. κατά πάσα πιθανότητα, γιατί εκεί πάει. Μα δεν μπορεί να στηριχθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας μόνο σε αυτούς. Mm-hmm. Ο Υπουργός, ο οποίος έχει κάποιους συμβουλάτορες, οι οποίοι δεν ανήκουν στη δικιά μου τη βαθμίδα, αλλά πιο πάνω από τη δικιά μου, mm-hmm. μάλλον έχει ενημερωθεί λάθος. Εμείς αυτό που λέμε είναι το εξής. Ας ενημερωθεί και από την ΠΟΕΔΗΝΗ, που είναι το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανο mm-hmm. το δικό μας και όλων των υγειονομικών, και από εκεί και πέρα ας τράξει όπως ο ίδιος κρίνει, mm-hmm. αφού λάβει σοβαρά υπόψη του αυτά που θα του προτείνει η ΠΟΕΔΗΝΗ. Όταν έγινε η συνάντηση με τον Υπουργό, ναι. δεν είχε πάρει μέρος η ΠΟΕΔΗΝ. Όχι γιατί δεν ήθελε, απλά γιατί δεν την κάλεσε. Και πήρανε μέρος κάποια σωματεία mm-hmm. και η ΕΝΕ, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος. Τώρα τι γίνεται με αυτούς τους ανθρώπους. Τους συναδέλφους θα πω εγώ. Ότι αυτός ο οποίος είναι ΤΑΕ θα μετεπηδήσει στον κλάδο των ΠΕ. Mm-hmm. Οπότε αυτό αυτόματα πάει να πει ότι θα πάρει κάτι παραπάνω στο μισθό του, ότι με ένα εξάμηνο θα μπορέσει να γίνει ίσα και όμοια με τον ΠΕ. Mm-hmm. Με αυτό το σκεπτικό, αυτό εμείς που λέμε είναι το εξής. Εάν τυχόν γίνει αυτό, το ίδιο θα μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς. Γιατί εμείς είμαστε δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
με απολυτήριο λυκείου, mm-hmm. οι περισσότεροι εξ ημών, οι οποίοι θα μπορούσαν με ένα εξάμεινο ή με ένα χρόνο να μεταπηδήσουμε στην τεχνολογική εκπαίδευση, έτσι ώστε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να μην αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Mm-hmm. Το ότι είμαστε λίγοι όσον αφορά το προσωπικό όλων των βαθμίδων, αυτό είναι εφανές. Μάλιστα. Το ότι εμείς στηρίξαμε την υγεία και χειροκροτούσαν οι πολίτες, το ίδιο και ο Υπουργός, έχουμε πάρει τα εύσημα, mm-hmm. δηλαδή ένα μήνα μετά έρχεται να καθαιρέσει και να αναβάλει όλα αυτά τα οποία έλεγε και να μας ρίξει στο γιάδα. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Mm-hmm. Και μάλιστα σε ένα ενδεχόμενο να έχουμε από το φθινόπωρο δεύτερο κύμα, τουλάχιστον από όσα ακούσε με λίγο. Ναι. Εάν ψηφιστεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, αυτή mm-hmm. που ίσως είναι και έτοιμη, ναι. όχι είναι έτοιμη, απλά δεν έχει ψηφιστεί, mm-hmm. αυτό που πρέπει να ξέρουν ότι από εκεί και πέρα ναι. θα ασκούμε τα καθήκοντά μας. Το 2001 βγήκε ένα προεδρικό διάταγμα που έλεγε ότι τι πρέπει να κάνουμε. Mm-hmm. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να φροντίζουμε τους ασθενείς. Μάλιστα. Δηλαδή θα είμαστε φροντιστές υγείας. Και θα σας πω κάτι πολύ απλό. Mm-hmm. Στα επίγοντα περιστατικά, αυτή τη στιγμή, στο νοσοκομείο στο οποίο εργάζομαι, ναι. είναι δύο νοσηλεύτριες mm-hmm. και 5 δέλτα έψιλον. Δηλαδή 2 τάφε έψιλον και 5 δέλτα έψιλον. Ναι. Αυτοί οι 5 δέλτα έψιλον φάγανε όλο αυτό το οποίο έχει γίνει με το COVID. Στην εντατική μονάδα υπάρχουν 5 δέλτα έψιλον. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι μπαίνανε στους δικούς σας ανθρώπους, στους δικούς μας ανθρώπους mm-hmm. που ήταν ασθενείς, μπαίνανε μέσα. Εάν σύμφωνα με το προεδρικό διάταγμα του 2001 ισχύσουν όλα τα παραπάνω, θα ψάχνουν να βρουν νοσηλευτές για τα επίγοντα και νοσηλευτές για τη μονάδα mm-hmm. και νοσηλευτές για τα χειρουργεία, το αναισθησιολογικό και για τα εξωτερικά ιατρία. Γιατί αν το πάμε κατά το γράμμα του νόμου, τότε θα σηκώσει η υγεία ψηλά τα χέρια της. Εμείς αυτό δεν το θέλουμε. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να μας κατατάξουν στην τελική να είμαστε φροντιστές υγείας. Mm-hmm. Γιατί φροντιστές υγείας, όπως είναι στα ευρωπαϊκά κράτη, εγώ θα ταΐζω τον άρρωστο, ούτε θερμομέτρηση θα κάνω. Θα ταΐζω τον άρρωστο, θα τον αλλάζω, θα τον πλένω. Αυτό θα κάνω. Με αυτά τα κάνω ήδη. Ναι. Και εκτός από αυτά κάνω και κάτι παραπάνω. Κρατάω ζωντανό τον ασθενή, mm-hmm. τον παραδίδω ζωντανό στην επόμενη βάρδια και ούτω καθεξής. Και μαζί και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έτσι, το οποίο... Φυσικά και το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε τίποτα παραπάνω. Εμείς θέλουμε να τραβηχθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου mm-hmm. και αν θέλει ο Υπουργός να σκύψει πάνω στα προβλήματα όλου του νοσηλευτικού κλάδου. Ούτως ή άλλως, τόσο η πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν κάποια διαφορά και το αναγνωρίζουμε. Mm-hmm. Η διαφορά αυτή που έχουν είναι στο μισθό. Εμείς, σαν ΔΕ, δεν λέμε ότι θα πάρουμε θέση προϊστάμενου. Γιατί ξέρουμε ότι οι άλλες δύο κατηγορίες είναι ανώτερες όσον αφορά τις γνώσεις από εμάς. Δηλαδή τι άλλο θέλουνε. Θέλουν να πηγαίνουμε με τα χέρια στις τσέπες δεξιά και αριστερά μέσα στο νοσοκομείο. Εμείς προσφέρουμε. Μάλιστα. Ούτε ζητιάνοι είμαστε. Προσφέρουμε. Αυτό πρέπει να καταλάβουν κάτω στην Αθήνα. Αλλά από όσο φαίνεται, άλλο το κράτος της Μακεδονίας mm-hmm. και άλλο το κράτος των Αθηνών. Εγώ δεν ξέρω. Αυτοί οι συμβουλάτορες mm-hmm. πρέπει να τους πετάξει έξω. Εγώ αυτό νομίζω. Παρατηρείτε μια διαφορά στην αντιμετώπιση ως προς αυτό το κομμάτι, δηλαδή ανάμεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, δηλαδή στο υπόλοιπο κομμάτι. Μα στην Αθήνα είναι το κέντρο, κέντρο λήψης αποφάσεων. Ναι. Εμείς δεν μπορούμε να κατέβουμε κάτω στην Αθήνα. Mm-hmm. Δεν μπορούμε να οργανωθούμε έτσι. Αλλά όταν φτάσει ο κόμπος ο χτένι, να είναι βέβαια εκεί στο Υπουργείο ότι θα κατέβουμε να διαμαρτυρηθούμε. Είναι αδύνατον. Και αφύσικο αυτό που συμβαίνει, mm-hmm. δηλαδή να κάνεις όλους τους ΔΕ φροντιστές υγείας. Μάλιστα. Ας πάρουν λίγο το καταστατικό, όσοι δεν ξέρουν, από τη Λευκωσία, από την Κύπρο, την Κύπρο μας, και να δούνε τι λέει, mm-hmm. τι κάνουν οι φροντιστές υγείας. Και ας έρθει μετά ο Υπουργός και οι συμβουλάτερός τους να μας πούνε αν μπορεί να βγει το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και πάλι τονίζω mm-hmm. ότι εμείς
Αυτό που κάνουμε είναι πέρα από τα καθήκοντά μας. Πέρα από τα καθήκοντά μας. Δηλαδή κάνουμε πράξεις που αν τυχόν γίνει κάποιο λάθος θα μας πάρουν σιδεροδέσμους μέσα. Μάλιστα. Τώρα σε όλο αυτό το διάστημα που υπήρξε το ζήτημα του κορονοϊού, πώς ανταποκρίθηκε το δικό σας το νοσοκομείο σε αυτό που εργάζεστε εσείς? Εμείς στο δικό μας νοσοκομείο, mm-hmm. Εκτός από ένα περιστατικό με έναν 35χρονο που απεβίωσε, ναι. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα περιστατικά που ήρθαν, mm-hmm. Αυτοί που είχαν και υποκείμενα νοσήματα, mm-hmm. Είτε βγήκανε, mm-hmm. είτε χάθηκε η ζωή τους. Α, μάλιστα. Ανταποκρίθηκε δηλαδή το κομμάτι στο νοσοκομείο το δικό σας? Εντατική μου, ναι. Αυτό θα υπερβάλλατε αυτό? Αυτό θα σας πω. Ναι. Το δικό μας το νοσοκομείο, αν και μικρό, ναι. Έχουμε 8 κλινές εντατικής μονάδος. Mm-hmm. Λοιπόν, το τι γίνεται εδώ πέρα. Και οι 8 κλίνες ήταν γεμάτες σε κάποια χρονικά όρια με ασθενείς του COVID. Mm-hmm. Δηλαδή παίρναμε ασθενείς οι οποίοι είχαν αυτό το πρόβλημα, ναι. Και βγαίναν, οι περισσότεροι έχουν βγει φυσικά. Μάλιστα. Λίγοι είναι αυτοί που κατέληξαν, αλλά βγήκανε. Απειρεολάγιστοι αυτοί που κατέληξαν. Mm-hmm. Αυτό, εμείς είμαστε πάντα επί των υπάρξεων. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα ζητήματα, τα υπόλοιπα θέματα, δηλαδή μια κλινική ή ένα νοσοκομείο δέχεται ασθενείς με οποιαδήποτε ασθένεια. Ναι. Τα υπόλοιπα εκτός του κορονοϊού προχώρησαν, ναι. Εκείνο το διάστημα, δηλαδή υπήρχε... Φυσικά και ναι. Mm-hmm. Ναι, φυσικά. Μάλιστα. Δόξα τω Θεώ υπήρχε άψογη οργάνωση, mm-hmm. από το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας. Μάλιστα. Και έγινε το εξής. Mm-hmm. Το κατέβηκε, κλείνοντας, μεταφέρθηκε η οφθαλμολογική κλινική, mm-hmm. στη γυναικολογική, και η οφθαλμολογική κλινική έγινε αυτή, σε περίπτωση που κάποιος είχε COVID δεν ανέβαινε πάνω στην παθολογική, mm-hmm. παρέμεινε στην οφθαλμολογική, ήταν η κλινική η οποία μπορούσε να δεχθεί και δεχόταν όλους αυτούς με υπόνοια ότι είχαν COVID. Μάλιστα. Τώρα επιστρέφει κανονικά σιγά σιγά η ζωή στην κανονική ροή. Ναι, η οφθαλμολογική. Γύρισε πίσω στην έδρα της οφθαλμολογική κλινική. Μάλιστα. Και υπάρχουν τα ραντεβού που γίνονται κατόπιν συνεννοήσεως στα εξωτερικά ιατρία. Mm-hmm. Ο κόσμος έρχεται στο νοσοκομείο. Ναι. Πάντα ερχόντουσαν. Mm-hmm. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ό,τι κάναμε και πριν τον κορονοϊό. Μάλιστα. Τη δουλειά σας ουσιαστικά, αυτό που ξέρετε, ναι, να κάνετε. Φυσικά, ναι. Ωραία. Φαντάζομαι ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, αυτό τουλάχιστον αφήσατε να νοηθεί ότι θα συνεχιστούν οι κινητοποιήσεις, θα υπάρξουν κινητοποιήσεις αν δεν αλλάξει η ριζικά. Φυσικά και θα υπάρξουν κινητοποιήσεις, γιατί mm-hmm. πέρα από όλα είναι η ζωή μας. Εγώ εργάζομαι στον Άγιο Δημήτριο, mm-hmm. 32 χρόνια. Μάλιστα. Όταν έχω εκπαιδεύσει τα φέρσιλον νοσηλευτές, mm-hmm. οι οποίοι τώρα έχουν θέση πρώτου υπεύθυνου ή ακόμα και προϊστάμενου. Μάλιστα. Καταλάβατε, εμείς οι Δέλτα Εύσιλον ήμασταν αυτοί που μαθαίνανε του ΣΤΑΦ. Το αντιλαμβάνω. Και πιο μεγάλοι από μένα σε χρόνια υπηρεσίας, το ίδιο θα σας πούνε. Mm-hmm. Και κάτι ακόμα πριν κλείσουμε, ναι, βέβαια. Να σας πω το εξής. Σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία, επειδή κάτι βγάλανε εκεί πέρα κάποιοι γάτοι των Αθηνών, εγώ θέλω να ενημερώσω το εξής. Στην εντατική μονάδα, για κάθε κλίνη, καινή ή με άρρωστο, mm-hmm. δεν έχει ότι αν υπάρχει άρρωστος, για κάθε κλίνη λέει. Ναι. Θα πρέπει να υπάρχουν 4,2 νοσηλευτές. Mm-hmm. Δηλαδή, στη δικιά μας εντατική μονάδα θα πρέπει να υπάρχουν 36 νοσηλευτές. Μάλιστα. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε κάτω από τους 30. Μάλιστα. Που πάει να πει αυτό ότι δεν έχουν δοθεί άδειες μέχρι τώρα, από 1η Ιουνίου μάλλον θα αρχίσουν να δίνονται. Mm-hmm. Όλο το διάστημα αυτό ήταν όλοι απίκο και όλοι ήταν πάνω στον άρρωστο, χωρίς να πάρουν ούτε άδεια, αλλά ούτε σε μερικές περιπτώσεις ούτε και τα ρεπό που τους οφείλονταν. Mm-hmm. Και τώρα πάμε στα ανοιχτά τμήματα.
ας πούμε παθολογική, ουρολογική, χειρουργική, εκεί πέρα πέφτει ανά πέντε κλινές ένας νοσηλευτής. Μάλιστα. Που πάει να πει, αν υπάρχουν, επί τέσσερα, που πάει να πει, εάν υπάρχουν 30 κρεβάτια, είναι 6 νοσηλευτές το μεσημέρι, το πρωί, 6 απόγευμα και 6 νύχτα. Μάλιστα. 3-6-18 και τους άλλους 6 που θα είναι 24 είναι αυτοί οι οποίοι θα καλύπτουν τις άδειες, τα ρεπό και ασθένειες. Μάλιστα. Δεν έχουμε τόσους, κύριε. Αντιληπτό. Αντιληπτό και νομίζω ότι και αυτό πρέπει να ακουστεί και να περάσει για να αλλάξει αυτή η κατάσταση, γιατί όπως είπαμε δεν έχουμε τελειώσει 100% με αυτό το ζήτημα που λέγεται κορονοϊός. Όχι, φυσικά. Τα υπόλοιπα και τα υπόλοιπα ζητήματα πρέπει να τρέξουν και οι υπόλοιποι ασθενείς θα πρέπει να νοσηλευτούν. Οπότε χρειάζεται μια γενναία απόφαση όσο αφορά, σε ό,τι αφορά το κομμάτι του Εθνικού Συστήματος Υγείας, το οποίο δοκιμάστηκε το προηγούμενο διάστημα και αν δεν αλλάξει κάτι, ίσως να δοκιμαστεί και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση, κύριε Μαυρόπουλε. Να ευχηθούμε να κυλήσουν όλα ομαλά, γιατί το ζήτημα της υγείας είναι το πρώτο που ενδιαφέρει όλο τον κόσμο. Αφορά και νομίζω όλους. Ακριβώς, μας αφορά όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.